Σε ένα συμβατικό ατελιέρ απτικής θα βρεις ραπτομηχανές, ψαλίδια, κουβαρίστρες και υφάσματα. Σε αυτό το ατελιέρ απτικής όμως, πάνω στο τραπέζι ραψίματος υπάρχουν φωτοβολταϊκά, καλώδια, πένσες, φώτα LED και μια σειρά από άλλα ηλεκτρονικά. Πρόκειται για μια startup ελληνική επιχείρηση που γεννήθηκε μέσα από τη συνέργεια ενός οικουμόδας και μιας ελληνικής επίσης εταιρείας ηλεκτρονικών και συνδυάζει τη μόδα με την τεχνολογία ή πιο συγκεκριμένα φοράει την τεχνολογία στους ανθρώπους. Καρπός της συνέργειάς τους, μια σειρά από χρηστικά τζάκετ, ανδρικά και γυναικεία, με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά που διευκολύνουν αλλά και σώζουν ζωές. Είναι το Tech Guard, είναι ένα ένδυμα, τζάκετ, στο οποίο έχουμε ενσωματώσει ένα λογισμικό, ένα smartwatch. Αυτό το ένδυμα, το οποίο είναι ενεργειακά αυτόνομο, έχει δηλαδή και ένα φωτοβολταϊκό εύκαμπτο στην πλάτη, ώστε ανά πάσα χρονική στιγμή να φορτίζεται με τον ήλιο. Παρέχει μία υπηρεσία ζωής, όπου ανά πάσα χρονική στιγμή ηλικιωμένοι, οι φίλοι μας, τα συγγενικά μας, τα πρόσωπα, έως και τα μικρά παιδιά, να μπορούν να είναι ανιχνεύσιμα με ένα GPS tracking system, όπως επίσης και με παθητική ασφάλεια αυτομάτως να επικοινωνήσει μια γραμμή υποστήριξης της ζωής και να του στείλει βοήθεια οπουδήποτε βρίσκονται. Στο ρολόι που συνοδεύει το τζάκετ υπάρχουν 4 ενδείξεις. Εάν κινδυνεύει η ζωή του χρήστη πατώντας το μαύρο κουμπί, ειδοποιείται αυτόματα η αστυνομία. Εάν ένας ορειβάτης πέσει, ενεργοποιείται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση η γραμμή ζωής και εντοπισμού με τον κόκκινο συναγερμό. Το μπλε κουμπί ενημερώνει ότι ένας ηλικιωμένος ή ένα παιδί έχουν απομακρυνθεί και με το πράσινο κουμπί ο χρήστης μιλά με το κέντρο δηλώνοντας το πρόβλημά του. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτών των ρούχων έχουν και θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο. Ξεκινώντας από το ύφασμα, είναι οι ανακυκλώμενες ίνες. Χρησιμοποιούμε υφάσματα πολυεστερικά, τα οποία υφάσματα γίνονται από ανακύκλωση μπουγκαλιών νερού. Περνώντας στα ηλεκτρονικά που βάζουμε πάνω στο ρούχο, εύκαμπτα φωτοβολταϊκά. Ειδικά καλώδια τα οποία ανάβουν, τα λεγόμενα L-wires, όπως επίσης και ειδικά panels. Αν και πρωτοποριακή σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της καινοτομίας, αυτή η ελληνική νεοφυής επιχείρηση δεν βρήκε ανταπόκριση εξαιτίας της γραφειοκρατίας από το ελληνικό κράτος, αλλά από το Ολλανδικό. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο, διότι δεν βοηθάει καταρχήν το ελληνικό κράτος. Δεν επενδύει στα startups, δεν υπάρχουν τα κεφάλαια, αλλά δεν υπάρχουν και θεσμοί στους οποίους ένα startup θα μπει μέσα και θα αναπτυχθεί επιχειρηματικά. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι εμείς αναπτυσσόμαστε επιχειρηματικά από τους Ολλανδούς.